Αγκάθα Κρίστη, η περιπέτεια του Τζόνι Γουέβερλι, πρώτο μέρος. «Μπορείτε να καταλάβετε τον πόνο μιας μητέρας», είπε η κυρία Γουέβερλι. Κοίταξε οικετευτικά τον Μπουαρό. Ο βραχής όμως φίλος μου, πάντοτε συμπονετικός με τις συμφορές μιας μητέρας, έκανε μια καθησυχαστική χειρονομία. «Μα ναι, καταλαβαίνω απόλυτα. Να έχετε πίστη στο θείο Πουαρό». «Η αστυνομία», άρχισε να λέει ο κύριος Γουέβερλι. Η σύζυγός του τον σταμάτησε κουνώντας το χέρι. «Δεν θέλω άλλες συναναστροφές με την αστυνομία. Τους εμπιστευτήκαμε και κοίτα τι έγινε». «Όμως έχω ακούσει τόσα πολλά για τον κύριο Πουαρό και όσα υπέροχα έχει κάνει, που πίστεψα ότι ίσως είναι σε θέση να μας βοηθήσει. Ο πόνος μιας μητέρας». Με μια βιαστική πιστική χειρονομία, ο Πουαρό την απέτρεψε από το να ξαναπεί τα ίδια. Τα συναισθήματα της κυρίας Γουέβερλι ήταν προφανώς αληθινά, αλλά δεν φαινόταν να συνάδουν με το παγερό, μάλλον σκληρό παρουσιαστικό της. Αργότερα, όταν άκουσα ότι ήταν κόρη ενός διάσημου βιομηχάνου ατσαλιού από τον Μπέρμιγχαμ, ο οποίος κατάφερε και έφτασε στην τρέχουσα επιφανή θέση ενώ ξεκίνησε από κλητήρας, συνειδητοποίησα ότι είχε κληρονομήσει πολλά χαρακτηριστικά από τον πατέρα της. Ο κύριος Γουέβερλι ήταν ένας εύσωμος, ροδαλός, πρόσχαρος άνθρωπος. Στεκόταν με τα πόδια του μακριά το ένα απ' το άλλο και έμοιαζε σαν μπρούχοντας της επαρχίας. «Να υποθέσω ότι γνωρίζετε τα πάντα για αυτή την υπόθεση, κύριε Πουαρό». Η ερώτηση ήταν σχεδόν περιττή. Εδώ και αρκετές μέρες οι εφημερίδες έγραφαν συνεχώς για τη συνταρακτική απαγωγή του μικρού Τζόνι Γουέβερλι, του τρίχρονου γιου και κληρονόμου του κυρίου Μάρκους Γουέβερλι, γόνου μίας από τις παλαιότερες οικογένειες της Αγγλίας, γνωστού γεωκτήμονα του Σάρεϊ και ιδιοκτήτη του Γουέβερλι Κόρτ. «Τα βασικά γεγονότα τα γνωρίζω φυσικά, αλλά διηγηθείτε μου ολόκληρη την ιστορία, μεσχέ, σας παρακαλώ. Και με λεπτομέρειες, αν θέλετε». «Λοιπόν, υποθέτω πως όλα άρχισαν πριν από 10 μέρες, όταν έλαβα ένα ανώνυμο γράμμα, φρικτά πράγματα τέλος πάντων, που αδυνατούσα να καταλάβω. Ο αποστολέας είχε το θράσος να απαιτήσει να του δώσω 25.000 λίρες, 25.000 λίρες, κύριε Πουαρό. Αν δεν συμφωνούσα, απείλησε ότι θα απαγάγει τον Τζόνι. Φυσικά το πέταξα δίχως άλλο στον κάλαθο των αχρήστων. Θεώρησα πως ήταν κάποιο ανόητο αστείο. Πριν από 5 μέρες έλαβα ακόμη ένα γράμμα. Αν δεν δώσεις τα λεφτά, θα απαγάγουμε το γιο σου στις 29 του μήνα. Αυτό συνέβη στις 27. Η Άντα ανησύχησε, όμως εγώ δεν μπορούσα να πάρω το θέμα στα σοβαρά. Είμαστε στην Αγγλία που να πάρει. Κανείς δεν απάγει παιδιά και τα κρατά για να ζητήσει λίτρα. Σίγουρα δεν είναι συνηθισμένη πρακτική», είπε ο Πουαρό. «Συνεχίστε, μεσχέ». «Λοιπόν, η Άντα δεν έλεγε να με αφήσει ήσυχο. Έτσι, νιώθοντας λίγο σαν ανόητος, παρουσίασα το ζήτημα στη Scotland Yard. Δεν φάνηκε να το πήραν πολύ στα σοβαρά. Έτειναν να συμφωνήσουν με την άποψή μου ότι επρόκειτο για κάποιο ανόητο αστείο. Στις 28 έλαβα και τρίτο γράμμα. «Δεν έχεις δώσει τα λεφτά. Θα πάρουμε το γιο σου στις 12 αύριο το μεσημέρι, στις 29. Θα σας κοστίσει 50.000 λίρες για να τον πάρετε πίσω». Ξαναπήγα στη Scotland Yard. Αυτή τη φορά έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή. Έκλειναν στην άποψη ότι τα γράμματα τα είχε γράψει κάποιος τρελός και ότι πιθανότατα κάποια απόπειρα θα γινόταν την καθορισμένη ώρα. Με διαβεβαίωσαν ότι θα έπαιρναν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ο επιθεωρητής Μακνίλ με μια ικανή αστυνομική δύναμη θα ερχόταν στο Γουέβερλι την επομένη για να χειριστεί την υπόθεση. Επέστρεψα σπίτι καθησυχασμένος. Ωστόσο, ήδη αισθανόμασταν ότι βρισκόμασταν σε κατάσταση πολιορκίας. Έδωσα διαταγές να μην επιτραπεί είσοδος σε κανέναν ξένο, καθώς και να μην φύγει κανείς από το σπίτι. Το βράδυ κύλησε χωρίς δυσάρεστα περιστατικά. Αλλά το επόμενο πρωί η γυναίκα μου παρουσίασε σοβαρή αδιαθεσία. Έχοντας ανησυχήσει με την κατάστασή της,
έστειλα να φέρουν το δόκτωρα Ντέιγκερς. Τα συμπτώματά της φάνηκαν να τον κάνουν να σαστίζει. Παρότι δίσταζε να πει ότι είχε δηλητηριαστεί, κατάλαβα ότι αυτό σκεφτόταν. Με διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος, αλλά ότι θα περνούσαν 1-2 μέρες μέχρι να συνέλθει. Όταν επέστρεψα στο δωμάτιό μου, ευνηδιάστηκα και εξεπλάγιν γιατί βρήκα ένα σημείωμα καρφιτσωμένο στο μαξιλάρι μου. Είχε τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα με τα άλλα και έγραφε μόνο 2 λέξεις, στις 12. Οφείλω να ομολογήσω, κύριε Πουαρό, ότι έγινα έξαλλος. Κάποιος μέσα από το σπίτι ήταν στο κόλπο, κάποια από τις υπηρέτριες. Τις μάζεψα όλες και άρχισα να τις βρίζω. Δεν καρφώνουν ποτέ η μία την άλλη. Ήταν η δεσποινής Κόλινς, η συνοδός της γυναίκας μου, που με πληροφόρησε ότι νωρίτερα το πρωί είχε δει την παραμάνα του Τζόνι να βγαίνει κρυφά στο ιδιωτικό δρομάκι. Τη ζήτησα το λόγο και εκείνη έσπασε. Είχε αφήσει το παιδί με την υπηαγωγό και βγήκε κρυφά για να συναντήσει έναν φίλο της, έναν άνδρα. Ύποπτα πράγματα. Αρνήθηκε ότι είχε καρφιτσώσει το σημείωμα στο μαξιλάρι μου. Ίσως έλεγε αλήθεια, δεν ξέρω. Θεώρησα ότι δεν μπορούσα να διακινδυνεύσω να είναι στο κόλπο η παραμάνα του παιδιού μου. Μία από τις υπηρέτριες ήταν μπλεγμένη, γι' αυτό ήμουν σίγουρος. Τελικά έχασα την ψυχραιμία μου και τις απέλυσα όλες, μαζί και την παραμάνα. Τους έδωσα μία ώρα να φτιάξουν τα μπαούλα τους και να εξαφανιστούν από το σπίτι μου. Το πρόσωπο του κυρίου Γουέβερλι έγινε κατακόκκινο όταν θυμήθηκε τη δικαιολογημένη οργή του. «Δεν ήταν λίγο άδικο αυτό, μεσιέ?» διερωτήθηκε ο Πουαρό. «Και άθελά σας μπορεί να δώσετε το πλεονέκτημα στον εχθρό». Ο κύριος Γουέβερλι τον κοίταξε έντονα. «Δεν το βλέπω έτσι. Το να τις διώξω όλες ήταν δική μου ιδέα. Τηλεγράφησα στο Λονδίνο να μου στείλουν άλλες το ίδιο βράδυ. Στο μεταξύ στο σπίτι θα έμεναν μόνο άτομα που εμπιστευόμουν. Η δεσποινής Κόλινς, γραμματέας της γυναίκας μου, και ο Τρέντουελ, ο μπάτλερ, που είναι μαζί μου από τότε που ήμουν μικρός». «Και αυτή η δεσποινής Κόλινς, πόσον καιρό είναι μαζί σας?» «Μόλις 1 χρόνο», απάντησε η κυρία Γουέβερλι. «Είναι ανεκτίμητη ως γραμματέας και συνοδός και επίσης είναι πολύ αποτελεσματική οικονόμος. Η παραμάνα είναι μαζί μας 6 μήνες. Ήρθε με εξαιρετικές συστάσεις. Όπως και να έχει, δεν τη συμπάθησα ποτέ, παρότι ο Τζόνι είχε διεθεί πολύ μαζί της. Ωστόσο καταλαβαίνω ότι είχε φύγει ήδη όταν συνέβη τραγωδία. Ίσως, μεσιέ Γουέβερλι, θα είχατε την καλοσύνη να συνεχίσετε». Ο κύριος Γουέβερλι συνέχισε τη διήγησή του. «Ο επιθεωρητής Μακνίλ ήρθε γύρω στις 10:30. Οι υπηρέτριες είχαν ήδη φύγει. Δήλωσε απόλυτα ευχαριστημένος με τα μέτρα που πήρε. Είχε αρκετούς άνδρες τοποθετημένους έξω στο πάρκο που φιλούσαν όλα τα σημεία πρόσβασης του σπιτιού και με διαβεβαίωσε ότι, αν όλα αυτά δεν ήταν φάρσα, σίγουρα θα πιάναμε τον μυστηριώδη επιστολογράφο. Είχα τον Τζόνι μαζί μου και οι δυο μας, μαζί με τον επιθεωρητή, πήγαμε στο δωμάτιο που αποκαλούμε δωμάτιο συμβουλίου. Ο επιθεωρητής κλείδωσε την πόρτα. Στο δωμάτιο υπάρχει ένα μεγάλο εκρεμές ρολόι και όταν οι δείκτες πλησίασαν 12, ομολογώ ότι με έπιασε νευρικότητα. Ακούστηκε ένας βόμβος και το ρολόι άρχισε να χτυπάει. Έσφιξα τον Τζόνι στην αγκαλιά μου. Ένιωθα λες και κάποιος θα εμφανιζόταν ουρανοκατέβατος και θα τον άρπαζε. Τότε ακούστηκε ο τελευταίος χτύπος και εκείνη ακριβώς τη στιγμή επικράτησε πανδαιμόνιο έξω. Φωνές και τρεχαλιτά. Ο επιθεωρητής σήκωσε το παράθυρο και ένας χωροφύλακας πλησίασε τρέχοντας. «Τον πιάσαμε, κύριε», είπε λαχανιασμένος. «Παραμόνευε πίσω από τους θάμνους. Είχε και όλα τα σύνεργα πάνω του». Βγήκαμε βιαστικά στη βεράντα, όπου 2 χωροφύλακες κρατούσαν έναν άνδρα με παρουσιαστικό κακοποιού και κουρελιασμένα ρούχα, που μάταια προσπαθούσε να ξεφύγει, συστρέφοντας το σώμα του. Ένας από τους αστυνομικούς έτεινε ένα ξετυλιγμένο δέμα που είχαν αποσπάσει από τον συλληφθέντα. Περιείχε ένα κομμάτι βαμβάκι και ένα μπουκάλι χλωροφόρμιο. Το αίμα μου έβρασε όταν τον είδα. Υπήρχε και ένα γράμμα που απευθυνόταν σε μένα. Το άνοιξα σκιζοντάς το. Έγραφε: «Έπρεπε να είχες πληρώσει. Τώρα θα σου κοστίσει 50.000 για να πάρεις πίσω τον γιο σου. Παρά τα μέτρα ασφαλείας, τον απήγαγαν στις 29
όπως είπα. Άρχισα να γελάω, γέλιο ανακούφισης, αλλά τότε άκουσα το βουητό μιας μηχανής και μια κραυγή. Γύρισα το κεφάλι μου. Στην ιδιωτική οδό έτρεχε με ξέφρενη ταχύτητα ένα χαμηλό, μακρύ, γκρίζο αυτοκίνητο κατευθυνόμενο προς την νότια πύλη. Την κραυγή είχε βγάλει ο οδηγός, όμως δεν ήταν αυτό που με τρομοκράτησε. Ήταν που είδα τις ανοιχτόξαντες μπούκλες του Τζόνι. Ο γιος μου ήταν στο αυτοκίνητο δίπλα του. Ο επιθεωρητής βλαστήμησε. «Το παιδί ήταν εδώ πριν από ένα λεπτό», φώναξε. Μας κοίταξε με τη σειρά. Ήμασταν όλοι εκεί. Εγώ, ο Τρέντουελ, η δεσποινής Κόλινς. Πότε το είδατε τελευταία φορά, κύριε Γουέβερλι? Προσπάθησα να θυμηθώ. Όταν μας φώναξε ο χωροφύλακας, βγήκα από το δωμάτιο τρέχοντας, ξεχνώντας εντελώς τον Τζόνι. Και τότε ακούστηκε ένας ήχος που μας ξάφνιασε. Το ρολόι της εκκλησίας του χωριού. Με ένα επιφώνημα ο επιθεωρητής έβγαλε το ρολόι του. Ήταν ακριβώς 12. Τρέξαμε όλοι μαζί στο δωμάτιο του συμβουλίου. Το ρολόι έλεγε ότι ήταν 12 και 10. Κάποιος πρέπει να το πείραξε σκόπιμα, γιατί δεν μου είχε τύχει ξανά να πηγαίνει γρηγορότερα ή να χάνει. Είναι μεγάλης ακριβίας. Ο κύριος Γουέβερλι σταμάτησε. Ο Πουαρό χαμογέλασε και ίσιοσε ένα χαλάκι που είχε στραβώσει άθελά του ο ανήσυχος πατέρας. «Ένα ωραίο μικρό πρόβλημα, ακατανόητο και χαριτωμένο», μουρμούρισε ο Πουαρό. «Με χαρά μου να το διερευνήσω εκ μέρους σας». «Πράγματι, ήταν σχεδιασμένο αμεγβέιγ». Η κυρία Γουέβερλι τον κοίταξε δυσανασχετώντας. «Μα το παιδί μου», φώναξε γοερά. Ο Πουαρό άλλαξε γρήγορα έκφραση και έγινε ξανά υπόδειγμα ειλικρινού συμπόνιας. «Είναι ασφαλής, μαντάμ, και αυλαβής. Να είστε σίγουροι ότι οι εγκληματίες θα τον φροντίσουν πολύ καλά. Δεν είναι για αυτούς η γαλοπούλα, όχι η χήνα που κάνει τα χρυσά αυγά?» «Κύριε Πουαρό, είμαι βέβαιη ότι μένει μόνο ένα πράγμα να κάνουμε, να δώσουμε τα χρήματα. Στην αρχή ήμουν εντελώς αντίθετη, όμως τώρα, ο πόνος μιας μητέρας...» «Μα διακόψαμε τη διήγηση του Μεσιέ», αναφώνησε βιαστικά ο Πουαρό. «Φαντάζομαι τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε καλά από τις εφημερίδες», είπε ο κύριος Γουέβερλι. «Φυσικά, ο επιθεωρητής Μακνίλ άρχισε αμέσως τα τηλεφωνήματα. Δόθηκε περιγραφή του οχήματος και του οδηγού και στην αρχή φάνηκε ότι όλα θα εξελίσσονταν καλά. Ένα αυτοκίνητο που τέριαζε με την περιγραφή, με επιβάτες έναν άνδρα και ένα μικρό αγόρι, είχε περάσει από διάφορα χωριά, κατευθυνόμενο όπως φαίνεται προς το Λονδίνο. Σε ένα μέρος όπου σταμάτησαν, οι κάτοικοι παρατήρησαν ότι το παιδί έκλαιγε και φαινόταν να φοβάται το συνταξιδιώτη του. Όταν ο επιθεωρητής Μακνίλ ανακοίνωσε ότι σταμάτησαν το αυτοκίνητο και είχαν στα χέρια τους τον άνδρα και το αγόρι, σχεδόν τρελάθηκα από την ανακούφιση. Ξέρετε τι επακολούθησε. Το αγόρι δεν ήταν ο Τζόνι και ο άντρας ήταν φανατικός αυτοκινητιστής που αγαπούσε πολύ τα παιδιά και είχε πάρει ένα μικρό αγόρι που έπαιζε στους δρόμους του Ίντερσουέλ, ενός χωριού περίπου 24 χιλιόμετρα από εδώ, και το πήγαινε βόλτα. Χάρη στην αυταρέσκεια και την αδεξιότητα της αστυνομίας, όλα τα ίχνη εξαφανίστηκαν. Αν δεν είχαν ακολουθήσει με τόσο ζήλο το λάθος αυτοκίνητο, μπορεί να είχαν βρει το γιο μου». «Ηρεμήστε, Μεσιέ. Οι άνδρες της αστυνομίας είναι θαραλέοι και ευφυείς. Το λάθος που έκαναν ήταν απόλυτα φυσικό. Και γενικά ήταν ένα πολύ έξυπνο σχέδιο. Όσο για τον άνδρα που έπιασαν στο οικόπεδο του σπιτιού, καταλαβαίνω ότι αρνήθηκε πεισματικά τα πάντα από την αρχή. Υποστηρίζει ότι το γράμμα και το δέμα του τα έδωσαν για να τα παραδώσει στο Waverly Court. Ο άνδρας που του τα έδωσε, του πρόσφερε ένα χαρτονόμισμα των 10 σεληνιών και του υποσχέθηκε άλλα 10, αν τα παρέδιδε στις 12 παρά 10 ακριβώς. Θα προσέγγιζε το σπίτι μέσω του οικοπαίδου και θα χτυπούσε την πλαϊνή πόρτα». «Δεν πιστεύω λέξη από όλα αυτά», δήλωσε η κυρία Γουέβερλι θυμωμένα. «Είναι ένα μάτσο ψέματα. Αν βεγητέ, είναι μια απίθανη ιστορία», είπε σκεπτικός ο Πουαρό. «Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να αποδείξουν ότι είναι ψέματα. Να υποθέσω επίσης ότι προέβηκε σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία». Κοίταξε ερωτηματικά τον κύριο Γουέβερλι.
Εκείνος ξανακοκκίνησε από θυμό. Ο αχρίος είχε το θράσος να πει ότι ο Τρέντουελ ήταν ο άνδρας που του έδωσε το δέμα. Μόνο που ο τύπος ξύρισε το μουστάκι του. Ο Τρέντουελ που γεννήθηκε σε αυτό το σπίτι. Ο Πουαρό χαμογέλασε αμυδρά με την αγανάκτηση του επαρχιώτη ευγενούς. Ωστόσο και εσείς υποψιάζεστε πως κάποιος τρόφιμος του σπιτιού υπήρξε συνεργός στην απαγωγή. Ναι, αλλά όχι ο Τρέντουελ. «Και εσείς, μαντάμ», ρώτησε ο Πουαρό, γυρνώντας ξαφνικά προς το μέρος της. «Δεν μπορεί να ήταν ο Τρέντουελ που έδωσε σε αυτόν τον αλήτη το γράμμα και το δέμα. Αν κάποιος του τα έδωσε δηλαδή, πράγμα που δεν το πιστεύω. Λέει ότι του τα έδωσαν στις 10 η ώρα. Στις 10 ο Τρέντουελ ήταν με τη σύζυγό μου στο καπνιστήριο». «Είδατε το πρόσωπο του άντρα στο αυτοκίνητο, μεσιέ? Έμοιαζε καθόλου με το Τρέντουελ? Ήταν πολύ μακριά για να δω το πρόσωπό του. Ξέρετε αν ο Τρέντουελ έχει αδερφό? Είχε αρκετούς, αλλά έχουν πεθάνει όλοι. Ο τελευταίος σκοτώθηκε στον πόλεμο. Δεν γνωρίζω τις εκτάσεις του Waverly Court. Το αυτοκίνητο κατευθυνόταν για την νότια πύλη. Υπάρχει άλλη είσοδος?» «Ναι, η ανατολική πύλη. Φαίνεται από την άλλη πλευρά του σπιτιού». «Μου φαίνεται περίεργο που δεν είδε κανείς το αυτοκίνητο να μπαίνει στο οικόπεδο. Υπάρχει δικαίωμα διόδου από το οικόπεδο και πρόσβαση σε ένα μικρό παρεκκλήσι. Περνούν πολλά αυτοκίνητα. Ο άνδρας μάλλον σταμάτησε το αυτοκίνητο σε ένα βολικό μέρος και έτρεξε ως το σπίτι τη στιγμή που σήμανε συναγερμός και η προσοχή όλων ήταν στραμμένη αλλού. «Εκτός αν βρισκόταν ήδη μέσα στο σπίτι», είπε ο Πουαρό. «Υπάρχει κάποιο μέρος όπου θα μπορούσε να είχε κρυφτεί?» «Φυσικά δεν ψάξαμε διεξοδικά το σπίτι πριν από το συμβάν. Δεν φάνηκε αναγκαίο. Φαντάζομαι θα μπορούσε να είχε κρυφτεί κάπου, αλλά ποιος θα τον έβαζε στο σπίτι?» «Θα φτάσουμε και σε αυτό. Να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Ας είμαστε μεθοδικοί. Δεν υπάρχει κάποια ειδική κρυψώνα στο σπίτι? Το Waverly Court είναι παλιό και πολλές φορές υπάρχουν κρύπτες». «Θεέ μου, υπάρχει κρύπτη. Ανοίγει από ένα από τα πλαίσια του διαδρόμου. Κοντά στο δωμάτιο συμβουλίου. Έξω ακριβώς από την πόρτα. Βουαλά! Όμως κανείς δεν γνωρίζει την ύπαρξή της εκτός από μένα και τη γυναίκα μου. Ο Τρέντουελ βασικά μπορεί να το έχει ακούσει. Η Δεσποινής Κόλινς, σε εκείνη δεν το έχω αναφέρει ποτέ». Ο Πουαρό σκέφτηκε για λίγο. «Λοιπόν, μεσιέ, το επόμενο βήμα είναι να έρθω στο Waverly Court. Σήμερα το απόγευμα σας βολεύει?» «Αχ, το συντομότερο δυνατόν, σας εκλιπαρώ, κύριε Πουαρό», αναφώνησε η κυρία Waverly. «Διαβάστε το άλλη μια φορά». Του έβαλε στα χέρια το τελευταίο γράμμα του απαγωγέα που είχε φτάσει στα χέρια των Waverly το πρωί και που την είχε στείλει αμέσως στον Πουαρό. Έδινε έξυπνες και ξεκάθαρες οδηγίες για την παράδοση των λύτρων και τελείωνε με μία απειλή, ότι το αγόρι θα πλήρωνε με τη ζωή του οποιοδήποτε τέχνασμα. Ήταν ξεκάθαρο ότι η αγάπη του χρήματος συγκρουόταν με τη μητρική αγάπη της κυρίας Waverly και ότι η τελευταία είχε αρχίσει επιτέλους να επικρατεί. Ο Πουαρό κράτησε την κυρία Waverly ένα λεπτό αφότου ο άνδρας της είχε φύγει. «Μαντάμ, την αλήθεια παρακαλώ. Έχετε την ίδια εμπιστοσύνη με το σύζυγό σας τον Τρέντουελ, τον Μπάτλερ?» «Δεν έχω τίποτα εναντίον του, κύριε Πουαρό. Δεν βλέπω πώς μπορεί να εμπλέκεται σε αυτό, αλλά βασικά δεν τον συμπάθησα ποτέ. Ποτέ. Και κάτι ακόμη, μαντάμ. Μπορείτε να μου δώσετε τη διεύθυνση της παραμάνας του γιού σας? Netherall Road 149, Hammersmith. Δεν φαντάζεστε?» «Δεν φαντάζομαι ποτέ. Χρησιμοποιώ μόνο τα μικρά φαιά κύτταρα. Και μερικές φορές έχω κάποια μικρή ιδέα». Ο Πουαρό με πλησίασε καθώς η πόρτα έκλεισε. «Η μαντάμ δεν συμπάθησε ποτέ τον Μπάτλερ. Είναι ενδιαφέρον, Hastings?» Αρνήθηκα να απαντήσω. Ο Πουαρό με είχε ξεγελάσει τόσες φορές που πλέον είμαι πιο προσεκτικός. Πάντοτε υπάρχει κάποια παγίδα.
Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το πρώτο μέρος του διηγήματος της Αγκάθα Κρίστη «Η περιπέτεια του Τζόνι Γουέβερλι».